Αυτά τα χαμόγελα, όλα όμως είναι εξωτερικό κάποιο family project. Είναι η μεγαλύτερη για μας εκπράγευση. Στη σημερινή μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με τη μοναδικότητα των ανθρώπων σας και το κατά πόσο εσείς μπορείτε να τους μεταφράσετε σωστά. Ενώ σε γενικές γραμμές αποδεχόμαστε τη λέξη μοναδικότητα, την στιγμή που οι ανθρώποι μας συμπεριφέρονται με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, έξω από την λίστα που ο καθένας έχει κάνει για την αναμενόμενη συμπεριφορά, την αναμενόμενη εξέλιξη ή ρυθμό εξέλιξης, τότε τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται. Αν για παράδειγμα έχουμε ένα παιδάκι, το οποίο έχει τον δικό του ίσως πιο αργό ρυθμό, στο οποίο θέλει να κάνει την κατοικών εργασία του, ή αν έχουμε ένα παιδάκι το οποίο χρειάζεται πιο λίγους φίλους από κάποιους άλλους, γιατί ίσως είναι πιο εσωστρεφής, ή αν έχουμε ένα σύντροφο, ο οποίος αρέσει και στο να έχει πιο πολλές εξωτερικές δραστηριότητες παρά εσωτερικές, γιατί είναι πιο εξωστρεφής. Τότε μπαίνει το στοιχείο της σύγκρισης με εξωγενείς παράγοντες, αντί η σωστή μετάφραση του ανθρώπου μας για τη μοναδικότητά του, για το τι πραγματικά λειτουργά για τον ίδιο, για το ποιες είναι οι δικές του ανάγκες. Έτσι αδικούμε τα δικά μας πλάσματα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, πράγμα το οποίο κάνετε φυσικά και στον εαυτό σας, είναι γιατί δεν έχετε τον τρόπο να αναγνωρίσετε τη μοναδικότητα, δηλαδή τη μέθοδο να δείτε πού πρέπει να κοιτάξετε για να αναγνωρίσετε τα δικά του μοναδικά στοιχεία, έτσι να το κατανοήσετε το άτομο πραγματικά. Κατά δεύτερο λόγο, ο καθένας μας, σαν μοναδικός άνθρωπος, δημιουργεί τη δική του υποκειμενική πραγματικότητα, τη δική του αντίληψη της πραγματικότητας, την οποία προσπαθεί συνεχώς να προβάλλει σαν την ορθότερη στους άλλους. Οπότε, για αρχή, αυτό που εισηγούμε είναι να ανοίξετε λίγο το μυαλιδάκι σας, να πάρετε μια απόσταση από τους ανθρώπους σας και να τους δείτε σαν να και τους βλέπετε για πρώτη φορά, προσπαθώντας να εντοπίσετε τα δυνατά τους στοιχεία, το περιβάλλον, το κατάλληλο περιβάλλον, το οποίο θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν σωστά, το οποίο μπορεί να μην ταιριάζει μαζί με σας. Αλλά το μόνο δίκαιο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για αυτούς, αλλά και για τον εαυτό σας, είναι να δείτε από απόσταση και να συγκρίνετε την εξέλιξη του κάθε ανθρώπου σας με τον ίδιο τον εαυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να έχετε αρκετά στοιχεία στα χέρια σας, δηλαδή παρατηρώντας τους, ώστε να τους καθοδηγήσετε ορθότερα, σεβόμενοι τη δική τους μοναδικότητα, αλλά και να τους παρακινήσετε πιο σωστά, ειδικά τα παιδάκια. Αν τα παιδάκια παρακινηθούν σωστά, τότε μπορούν να ανθίσουν και να σας δείξουν ακριβώς τον πλούτο τον οποίο κρύβουν μέσα τους. Εξάλλου, η μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου είναι τα συστατικά τα οποία χρειάζεται ολόκληρη ανθρωπότητα για να ανθίσει αλλά και για να εξελιχθεί.